γιατί έχουμε μία νέα υπόθεση σχολικού εκφοβισμού. Συμμαθητές νεαρού κοριτσιού την έβριζαν και τη χτυπούσαν. Αγωγή στη διευθύντρια που αγνώρισε τις καταγγελίες κάνουν οι γονείς. Για πες μας. Φίλιππε, πραγματικά τι να πω, έχει πάρει καταγγελίες για bullying σε σχολεία. Έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Γαλατά, όπου εξωσχολικοί πριν από για τρεις μήνες, εκβίαζαν 13χρονο μαθητή της πρώτης γυμνασίου, απειλώντας τον ότι θα του έκαναν κακό αν δεν τους έδιναν χρήματα σε αυτόν και στην οικογένειά του. Τώρα, σε αυτή την ιστορία και σε πολλές άλλες, έρχεται να προσθεθεί η αγριότητα του εκφοβισμού μιας μαθήτριας γυμνασίου στην Ξάνθη, που εξαιτίας της ψυχολογικής και σωματικής βίας που υπέστη, αντιμετωπίζει εδώ και 3 χρόνια σοβαρά προβλήματα, λαμβάνει ειδική ψυχιατρική αγωγή, ενώ οι γονείς της δίνουν δικαστική μάχη, ώστε να βγει στο φως της δημοσιότητας η αλήθεια για τα βασανιστήρια που υπέστη το παιδί τους και βέβαια να αποδοθεί δικαιοσύνη. Καλά, στο πολυτελές αυτό το κορίτσι, πραγματικά. Λοιπόν, οι γονείς της 17χρονης, σήμερα 17χρονης, άτυχης κοπέλας, κατηγορούν 2 συμμαθητές για συνεχόμενες προσβολές, ψυχικές και σωματικές βλάβες στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 17-18, τότε που το παιδί φοιτούσε στη Δευτέρα Γυμνασίου. Ορισμένοι από τους αήθεις χαρακτηρισμούς που άκουγε καθημερινά το κορίτσι, από τους 2 συμμαθητές της ήταν πελεκάνε, γυαλάκια, ανώμαλη, λεσβία, χοντρέλα, πόρνη, ενώ τη χτυπούσαν και στα γεννητικά της όργανα. Και πρέπει να πούμε ότι τα αδικήματα αυτά, από ό,τι υποστηρίζουν στην αγωγή οι γονείς και ο δικηγόρος τους βέβαια, συνιστούν σοβαρά αδικήματα. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για να ακούγονται εκφράσεις οι οποίες δεν πρέπει. Θέλουμε να μείνουμε στο εξής. Ότι η οικογένεια έχει πάει στα δικαστήρια. Τους γονείς των ανήλικων τότε παιδιών, και τη διευθύντρια. Για ποιο λόγο για τη διευθύντρια? Τη διευθύντρια διότι θεωρούν ότι έδειξε πλημελή στάση απέναντι σε αυτή την βαρβαρότητα των συμμαθητών. Και ότι ενώ την είχαν προειδοποιήσει. Την είχαν ενημερώσει, είχαν καταγγείλει γονείς. Την είχαν ενημερώσει αναλυτικά, πλήρως, για ό,τι τραβούσε το κοριτσάκι, για ό,τι υπέμενε καθημερινά από τους 2 συμμαθητές. Η ίδια η διευθύντρια τα διαψεύδει αυτό, λέει ότι δεν έχει υποπέσει την αντίληψή της κάτι σοβαρό. Με 2 κουβέντες χαρά λεμονή, για να δούμε ακριβώς. Οι γονείς είχαν ενημερώσει τη διευθύντρια ότι το παιδί τους δέχεται bullying και κακοποίηση. Και οι γονείς έρχονται τώρα και λένε με την αγωγή τους και τη μηνυτήρια αναφορά τους ότι η διευθύντρια, ενώ τα γνώριζε όλα, δεν έκανε τίποτα ως σχολείο για να προστατεύσουν το παιδί. Απλά τα πράγματα. Μην λέμε πολλά. Μην λέμε λόγια πολλά. Απλά τα πράγματα. Σοβαρά ψυχολογικά. Και αυτό το θέμα δυστυχώς υπάρχουν και σε πάρα πολλά άλλα σχολεία με πάρα πολλά άλλα παιδιά. Να τα χτυπούν, να τα απειλούν, να τα ξυλοκοπούν. Να πηγαίνουν οι γονείς στους διευθυντές σχολείων και να μην κάνουν τίποτα. Να τα κλέβουν. Ναι, δυστυχώς έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μένουμε εδώ.